Στην Κορινθία, πάλι, όπου πελώριο χαρακτήρισε το πρόβλημα που αντιμετωπίσει ο Δήμος Βέλου Βόχας με την αποκορμιδή των σκουπιδιών που μένουν αμάζευτα για μέρες σε εξέχυλους κάδους, ο Δήμαρχος της περιοχής, Ανίβας Παπακυριάκος, ο ίδιος σημείωσε ότι διερευνούν ήδη νομικά την απόφαση άρνησης αποκομιδής των απορριμμάτων από το χιτάκιά του, προκειμένου να διεκδικήσουν μέσω της δικαιοσύνης την επίλυση του προβλήματος. Μεγάλο πρόβλημα, νομίζω το ξέρουμε, φαίνεται και έξω και ο κόσμος παραπονείται. Εμείς, από ό,τι έχω πει πάλι, τα απορρίμματα τα πετάγαμε, τα διοχετεύαμε στο χιτά του κιάτου. Οι πρώην Δήμοι Βέλου Βόχας είχαν δύο λύσεις. Ήταν ο χιτά για τον πρώην Δήμο Βέλου και η χωματερή που υπήρχε στο Ζευγολατιό για τον πρώην Δήμο Βόχας. Η χωματερή, η ΠΕΡΗ και εκεί κάνα κάποια ασφαλιστικά μέτρα με το δίκαιο τους οι άνθρωποι γιατί είχαν ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια. Έχει κλείσει ο Χαδά επάνω στο Ζουγολατιό και τα πηγαίναμε στο Χιτά. Στο Χιτά όμως υπήρχε μια διαδημοτική συνεργασία που είχε γίνει ο Χιτά πριν από 10 και πλέον χρόνια και βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης έπρεπε να περτάγαμε συγκεκριμένο τονάζ. Τώρα με την Ένωση των Καλλικρατικών Δήμων το τονάζ σαφώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να το ξεπεράσουμε. Το υπερβήκαμε δηλαδή και ο Χιτά πήρε μια απόφαση ώστε να μην μαζεύεται σκουπίδια. Εντάξει, εμείς βέβαια το διερευνούμε. Έχουμε βάλει και δικηγόρο να ψάξει γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχει δικαίωμα ο Χιτά να μας κλείσει. Γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα των καλλικρατικών δήμων πρέπει να αντιμετωπίζονται και με γνώμονα τα καινούργια στοιχεία, όχι με μελέτες που έχουν γίνει προ 10 χρόνων. Και τα προβλήματα νομίζω δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν Δήμος-Δήμος, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνένεση και μια λογική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ και 10-15 μέρες έχοντας κλείσει ο Χιτά και έχοντας κλειστεί το Χαδά που υπάρχει εδώ στο Βολατιό. Έχουμε πελώριο πρόβλημα. Μας εξυπηρέτησε, δεν σας κρύβω, με πολύ καλή θέληση και τους ευχαριστούμε ο Δήμος Νεμέας για μερικές μέρες, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας. Τελείωσε όμως, μια εβδομάδα κράτησε αυτό. Τώρα ψάχνουμε εκ νέου λύσεις. Τα σκουπίδια είναι στους κάδους, μέσα στον δρόμο. Τα σκουπίδια αυτές τις μέρες είναι στους κάδους και μέσα στα παρματοφόρα.